Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, χαίρετε πάντοτε. Κυριακή, Τετάρτη των νηστειών σήμερα, του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα θεολογικά, καθαρά θεολογικά. Θα μιλήσουμε σε μια άλλη διάσταση, γιατί και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που τελέσαμε αναφέρει και εύχεται υπέρ των αρχόντων, ώστε να τους φωτίσει ο Θεός προς το συμφέρον του λαού. Σήμερα λοιπόν θα στραφούμε προς τους άρχοντες, προς τους διατελέσαντες άρχοντες, και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είναι μαζί μας ένας πρώην υπουργός, παλαιός αγωνιστής, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, συμμαθητής μου από το σχολείο. Γνωρίζω το ήθος του, γνωρίζω τη συνέπειά του, η διαδρομή του, παρά τις όποιες επιλογές του, είχε μία σταθερότητα, μία ειλικρίνεια, με αποκορύφωμα να παραδώσει το Υπουργείο, το οποίο του ανέθεσε ο κύριος Τσίπρας, διότι διεπίστωσε ότι η παράταξη που υπηρετούσε δεν ήθελε το συμφέρον του λαού, αλλά κάποιο άλλο συμφέρον μακρινό και εκτός της Ελλάδος. Αγαπητέ μου Υπουργέ, καλώς μας ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως, Πάτερ Βασίλη, σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Είναι αλήθεια αυτή, πιστεύω. Ελπίζω και εγώ να είναι αλήθεια. Δυστυχώς όμως, ξέρετε, οι αλήθειες σε αυτόν τον τόπο είναι πικρές. Πάρα πολύ πικρές. Και δεν αρέσουν στα αυτιά του νέου Έλληνα, όπως είπαμε προηγουμένως. Το Έλληνα, το αρέσουν όμως. Το Έλληνα. Το Έλληνα, το αρέσουν. Ναι, σε αυτούς που παραμένουν Έλληνες, που αγαπάνε αυτόν τον τόπο, που δεν θέλουν να τον εκμεταλλευτούν και δεν θέλουν να υποφεληθούν, σε αυτούς απευθυνόμαστε, εμείς τουλάχιστον εδώ. Είναι λίγοι σήμερα, αλλά αναγκαστικά θα γίνουν πολλοί και η μεγάλη, υπερμεγάλη πλειοψηφία αύριο. Γιατί αλλιώς αυτή η χώρα με όλη την μακραίων ιστορία της θα χαθεί. Και ο ελληνικός λαός αυτός θα μείνει στην ιστορία κάπου γραμμένος όπως η Χεταίη. Ηρωικός, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την πατρίδα του, το μέλλον του. Σε αυτό το μετέχμιο δυστυχώς είμαστε σήμερα και νομίζω αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε μπορεί να ένα μικρό κόκκο σε όλο τον προβληματισμό που έχουμε να προσθέσει κάτι. Αγαπητέ μου Υπουργέ, θα ήθελα αρχικά, πρωτού πούμε την δραστηριότητά σας, να θέσω ένα ερώτημα το οποίο το έχετε ήδη απαντήσει, το έχετε λύσει. Πώς η αριστερά επί τόσα χρόνια πολέμησε την Εκκλησία και την πίστη? Ναι. Γιατί ετάφτησε το κεφάλαιο, τον καπιταλισμό, την εκμετάλλευση με τον ιερό κλήρο, με τον Χριστό και την Εκκλησία του? Ναι. Εδώ είναι το θέμα το πρώτο, το βασικό νομίζω, που θέλουν οι άνθρωποι να ακούσουν, γιατί αν ακούσουν από το στόμα του ιερέως, εντάξει. Όταν ακούσουν όμως από το στόμα ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στην αριστερά, έτσι δεν είναι? Γνωριζόμαστε από τα μαθητικά μας χρόνια, εκεί όπου μάλιστα στην κρίσιμη ηλικία μας είχαμε δικτατορία. Βέβαια.
Και θυμάσαι ότι έγραφα εγώ στη Δημοτική, παρότι μας απαγόρευαν. Λοιπόν, εσύ γεννήθηκες σε ένα σπίτι με αριστερή κατεύθυνση και την υπηρέτησες αυτήν. Ναι. Οπότε ο λόγος σου έχει σημασία σήμερα. Ναι. Το πώς διεπίστωσες ότι χωρίς το χριστιανισμό δεν υπάρχει διέξοδο. Ναι. Καταρχάς, όταν λέμε αριστερά, δεν υπάρχει μια ομοιογενής κατεύθυνση και σε πλανητικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας. Μέσα στην κατηγορία αριστερά υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και διαφορετικότητες, οι οποίες στη σημερινή εποχή, μάλιστα της κρίσης, έχουν πληθύνει, υπέρμετρα μάλιστα. Η αριστερά βρίσκεται σε πολύ, πολύ διαιρεμένη σήμερα. Μικρές οργανώσεις, μεγαλύτερες οργανώσεις, μεσές και μεγαλύτερες. Επομένως, δεν υπήρχε μια ενιαία κατεύθυνση γενικώς, αλλά και ειδικότερα στο πώς αντιμετωπίζουμε τις θρησκείες, τη θρησκεία, εδώ την ελληνική, την ορθόδοξη θρησκεία, δεν υπήρχε μια ενιαία κατεύθυνση και ούτε μια ομοιογενής έκφραση της αριστεράς που κυριαρχούσε κάθε φορά στη χώρα στην αντιμετώπιση της θρησκείας και του θρησκευτικού αισθήματος. Υπήρχαν μεγάλα διαστήματα όπου διαμορφώθηκε μια μεγάλη συμμαχία αριστεράς και χριστιανισμού στη χώρα μας. Λαμπρό παράδειγμα η Εθνική Αντίσταση 1941-44, όπου το ΕΑΜ τότε με τον κλήρο, τον Ορθόδοξο κλήρο, διαμόρφωσε πολύ στενές σχέσεις συνεργασίας και συμμαχίας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του κατώτερου κλήρου, αλλά και των ιεραρχών, μετήχε στο ΕΑΜ ή είχε συνεργαστεί ή συνεργαζόταν με το ΕΑΜ στην καταπολέμηση του κατακτητή της τριπλής τότε κατοχής και για την απελευθέρωση της χώρας. Την απελευθέρωση με δημοκρατικά ιδεώδη και για μια νέα πορεία της Ελλάδας με τα πολεμικά. Αρκετοί μάλιστα παπάδες τότε θυσιάστηκαν σε αυτόν τον αγώνα. Εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς, κυρίως από τους Γερμανούς, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν για να υπηρετήσουν τα ιδανικά, τα μεγάλα ιδανικά της ελευθερίας καταρχάς της χώρας και της δημοκρατίας. Φυσικά δεν ήταν όλος ο κλήρος, ο ιερός κλήρος στην κατοχή σε αυτή την κατεύθυνση. Υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι είτε συνεργάστηκαν με τις κατοχικές δυνάμεις, είτε τις ανέχθηκαν, είτε ακόμα σιώπησαν απέναντι σε εγκλήματα τα οποία έβλεπαν. Τότε στραβώσε. Τότε στραβώσε το πράγμα. Όχι, δεν στραβώσε τότε. Γιατί αλλά, λέω, άρχισαν να επιτίθενται ναι. προς τους κληρικούς. Ναι. Και είδατε, ήσουν δίπλα στον Χαρίλα το Φλωράκι, ναι. ο οποίος τα τελευταία χρόνια που πήγε στο Άγιο Όρος, δεν ξέρω αν το έχει πει αυτό, ναι. όχι, ήθε και λέει, έπρεπε να είχα πάει πιο νέος, λέει, γιατί θα ωφελούσα και τον εαυτό μου και την πατρίδα μου. Ναι. Και εξομολογήθηκε και θέλησε να τα αφήσει στον Αηλιά. Και η κυρία Παπαρίγα όμως του έκανε πολιτική κηδεία, ενώ ήθελε εκκλησιαστική. Ναι. Βλέπεις πώς στράβωσε ναι. το πράγμα εκεί πέρα. Τότε δεν ήμουν ακριβώς μέσα στα πράγματα του ΚΚΕ και επομένως δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες. Λέγονται αρκετά πράγματα. Όχι, αυτό το ξέρω οποίο... γιατί ναι, ο ίδιος ο ιερέας που τον εξομολόγησε. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Με τον Χαρίλα Φλωράκη φυσικά ήμουνα στενός συνεργάτης,
ο πιο στενός συνεργάτης του για 15 χρόνια. Ξέρω τις απόψεις του, ξέρω τις αντιλήψεις του. Ο Χαρίλαος Φλωράκης δεν είχε καμία απολύτως προκατάληψη απέναντι στη θρησκεία. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Έβλεπε με μεγάλο σεβασμό την ελληνική Ορθοδοξία, την ελληνική Εκκλησία και σεβόταν ιδιαίτερα αυτό το τμήμα του Ιερού Κλήρου, το οποίο στεκόταν πάντοτε δίπλα στο λαό, δίπλα στα μεγάλα οράματα για μια ανεξάρτητη Ελλάδα, παραγωγική Ελλάδα, κοινωνική Ελλάδα, βαθιά δημοκρατική Ελλάδα. Θυμάμαι ότι επειδή ήταν πατριώτης του τότε και ο Αρχιεπίσκοπος ο Σεραφείμ, κάνανε πολύ συχνά συναντήσεις μαζί με τον Σεραφείμ και είχαν αναμνήσεις, κοινές αναμνήσεις από αγώνες που έγιναν εκείνη την περίοδο τη σκληρή της δοκιμασίας της χώρας, όπου δοκιμάζονταν και οι άνθρωποι και οι χαρακτήρες και οι επιλογές των ανθρώπων. Εκεί φαίνονται ποιοι είναι πατριώτες και ποιοι είναι συμβιβασμένοι και δοσύλλογοι. Και ξέρετε, μέσα στην κατοχή, παρότι εμφανίζουμε μια εξοραϊσμένη εικόνα για την αντίσταση του ελληνικού λαού, υπήρχε αρκετό μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού και φυσικά των ηθινόντων της ηθήνουσας τάξης, οι οποίοι δυστυχώς συνεργάστηκαν με τις κατοχικές δυνάμεις, με την κατοχική εξουσία. Και όχι μόνο συνεργάστηκαν, αλλά κατέδωσαν τον ελληνικό λαό και πλούτησαν αθέμητα με την πείνα και το θάνατο του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ο Χαρίλαος Φλωράκης λοιπόν ήταν ένα παράδειγμα αριστερού ηγέτη, ο οποίος έβλεπε χωρίς προκαταλήψεις την Ορθοδοξία και ήθελε μια συνεργασία πάνω σε μεγάλους κοινούς στόχους δικαιοσύνης, ελευθερίας και δημοκρατίας στην Ελλάδα. Έπρεπε να συναντηθούμε νωρίτερα. Βεβαίως. Οι δυο μας. Βεβαίως. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις με τον Χαρίλαο. Βέβαια. Αυτό βέβαια που θέλω όμως να σου πω είναι ότι πέρα από του Χαρίλαου τις απόψεις, φαίνεται ότι υπάρχει πίσω από τον αριστερισμό κάποια προδοτική ηγετική ομάδα. Πώς το λέω αυτό? Βλέπουμε ότι το ΚΚΕ επί Σοβιετικής Ενώσεως ήταν το πρώτο κόμμα που ενισχύθηκε οικονομικά και έφτιαξε και αυτό το κτίριο, το οποίο δεν το είχε καμιά άλλη παράταξη ούτε που κυβέρνησαν. Μόλις έπεσε ο κομμουνισμός, δηλαδή ο αθεϊσμός στη Ρωσία και ήρθε ο χριστιανισμός, ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά διέκοψαν τη σχέση με τη Ρωσία. Και εδώ θέλω την βοήθειά σου, διότι είναι προς τιμήν σου ότι διεχώρησες εδώ τη θέση σου, διότι είδες καθαρά περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή δεν θέλουν το Θεό και την Εκκλησία οι άνθρωποι. Και έχει στραφεί ο κύριος Τσίπρας, του οποίου οι καταβολές είναι στην επταετία. Ανετράφει στην επταετία και βρέθηκε από νεαρό παιδί να το ετοιμάσουν και τον κάνανε και πρωθυπουργό. Και σε τι διαφέρει σήμερα από τον κύριο Μητσοτάκη ως προς τις επιλογές και τοποθετήσεις του? Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, γιατί θέλω να καταλήξω ότι εσύ έχεις ένα άλλο αριστερισμό υπόψη σου, αλλά εδώ πέρα στην πατρίδα μας λειτουργεί κάποιος άλλος. Και γι' αυτό σε έχουν εκτός. Λοιπόν, αυτός ο αριστερισμός λέει όχι, δεν θέλουμε τη Ρωσία, αν και ακόμη μας δίνει τον αγωγό του φυσικού αερίου, αν μας διαγράφει τα χρέη λόγω των χρημάτων,
Δεν θέλουμε τη Ρωσία, θέλουμε την Αμερική να είμαστε ψωμοζήτες και να είμαστε πίσω από αυτό το άρμα. Αυτό εσένα σε έκαμε να παραιτηθείς από υπουργός και λέω για μια ακόμη φορά ότι είναι υπέρ σου αυτό. Ούτε άνθρωποι πιστοί δεν έχουν κάνει αυτό που έκαμες εσύ. Να πετάξεις ένα υπουργείο ενώ είσαι από παιδί μέσα στην πολιτική. Μπέζα. Για πες μας λοιπόν τι έγινε εκεί πέρα που υπέγραψες ενώπιον του Πούτιν, ενώπιον όλων των επισήμων. Ναι. Τι υπέγραψες και τι απέρριψαν οι δικοί μας. Για να πω πολύ επιγραμματικά σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα, γιατί μας ενδιαφέρει το διατάφτα κυρίως, ναι, πέραν των ιστορικών γεγονότων που πάντοτε είναι χρήσιμα για να βγουν συμπεράσματα. Αυτήν την ώρα χρειάζεται στον τόπο μας, κατά τη γνώμη μου, Μισό λεπτό. Ναι. Μια άλλη αριστερά, η οποία θα βγάλει ουσιαστικά συμπεράσματα από τη μέχρι τώρα διεθνή, ευρωπαϊκή και κυρίως ελληνική πορεία της, ουσιαστικά συμπεράσματα. Θα βάλει το δάχτυλο στον τύπο των ύλων και να αλλάξει σε βάθος για να μπορέσει να υπηρετήσει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την πατρίδα μας και τον ελληνικό λαό. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες σε αυτό, γιατί θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Όπως χρειάζεται και μια άλλη ηγεσία στην Ορθοδοξία. Διότι η Ορθοδοξία πρέπει να βγάλει και αυτή τα συμπεράσματά της από τις καλύτερες στιγμές της, από τις στιγμές εκείνες που έδειξε μια ανάταξη και υπηρέτησε με θυσίες και με μεγάλη προσφορά τον ελληνικό λαό και τον τόπο. Χρειαζόμαστε λοιπόν και μια άλλη ηγεσία, κατά τη γνώμη μου, στο χώρο της Ορθοδοξίας και όχι αυτή η οποία δικαιολογεί και απολογείται για όλα όσα δεινά στοιχίζουν στον ελληνικό λαό πάρα πολύ αυτή την περίοδο και συντάσσεται με τους κυρίαρχους που δυναστεύουν την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και τον τόπο μας. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και στην ιεραρχία και το έχω υπόψη μου με δικιά μου εμπειρία. Υπάρχουν και στην ιεραρχία και πολύ περισσότερο στον κατώτερο κλήρο αυτοί που δυσανασχετούν με την στάση και τις επιλογές της ηγεσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όπως δυσανασχετούν και με αυτό, με τη στάση που έχει πάρει με όλο αυτό το σχίσμα που διαμορφώθηκε τελευταία στην Ορθοδοξία και συντάχθηκε με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης με μια παράδεκτη τακτική που ακολούθησε διαίρεσης της Ορθοδοξίας και αντιρώσικης κατεύθυνσης και προσανατολισμού για την απομόνωση της Ρώσικης Εκκλησίας αλλά και της Ρωσίας της ίδιας. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι πολύ θεμελιώδη και εγώ τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση κινούμε και αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις. Ωραία. Μια συνένωση Ορθοδοξίας και αριστεράς για μεγάλα ιδανικά και τους μεγάλους στόχους που πρέπει να έχουμε σήμερα και μια κοινή πορεία αλληλοσεβασμού, αλληλοκατανόησης και κοινών αγώνων. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στην ταραγμένη πολιτική πορεία που είχα, μια μεγάλη στιγμή, γιατί ξέρετε, εγώ ήμουνα, για να πω το ιστορικό λίγο, ήμουνα ηγετικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ήμουνα στο πολιτικό του γραφείο, άμεσος συνεργάτης του Χαρίλα Φλωράκη για πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως εκεί υπήρχε εσωτερική διαφωνία για πάρα πολλά θέματα, η οποία κορυφώθηκε όταν πλέον κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Και τότε είπαμε
αρκετοί μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα ότι έφτασε η ώρα επιτέλους να αλλάξει προσανατολισμό και να δει με διαφορετικό μάτι τη στρατηγική του. Δυστυχώς τότε επήλθε η ρήξη, διότι η ηγετική ομάδα του ΚΚΕ με έναν σκληρό δογματικό τρόπο επέμεινε να υποστηρίζει ένα σύστημα που κατέρευσε, όταν ακόμα είχε καταρρεύσει και βλέπαμε τα ερείπια. Ήταν αδικαιολόγητο. Εκεί έγινε η μεγάλη διάσπαση στο ΚΚΕ, όπου και τότε εγώ έφυγες. Ναι, αποχώρησα το ΚΚΕ το 1991. Βεβαίως, αυτοί που αποχωρήσαμε τότε από το ΚΚΕ, που ήμασταν πάρα πολλοί, χάσαμε εντός εισαγωγικών ένα συνέδριο τότε που έγινε, με ελάχιστη διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε, φύγαμε από το ΚΚΕ, έγινε η μεγάλη διάσπαση τότε του ΚΚΕ και αυτοί που φύγαμε είπαμε να επαναπροσανατολίσουμε την αριστερά, να διαμορφώσουμε κάτι καινούριο με μια καινούρια προοπτική. Δυστυχώς όμως η προδοσία είναι παντού, βρίσκεται παντού και η προδοσία είναι εύκολη. Τότε πάρα πολλοί που φύγαμε μαζί, ηγετικά στελέχη, αντί να επιμείνουν σε αυτό το στόχο, μεταπήδησαν σε άλλους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι δεν είχαν να προσφέρουν τίποτα στη χώρα και μάλιστα έκαναν ζημία. Και αναφέρομαι κυρίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Πρωταγωνίστρια σε αυτό ήταν, όλοι ξέρετε, η Μαρία Ιδαμανάκη. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο. Ναι, το εδώ Πολυτεχνείο δεν μπορεί να γίνεται εμπόριο, ναι, ούτε διαβατήριο για καρέκλες και λάφυρα. Το εδώ Πολυτεχνείο είναι μια υποχρέωση και καθήκον εφόρου ζωής και πρέπει να επιβεβαιώνεται με πράξεις κάθε στιγμή και κάθε λεπτό στη ζωή του καθένα ο οποίος αναφέρεται στο εδώ Πολυτεχνείο. Αλλά έγινε αυτό το ρεύμα που έφυγε, λοιπόν, δεν το ακολούθησαν όλοι. Τα περισσότερα ηγετικά του στελέχη περάσαν σε άλλους χώρους. Εμείς μείναμε και συνεχίσαμε το εγχείρημα του συνασπισμού, του ενωτικού αυτού εγχειρήματος που είχε κάνει το ΚΚΕ μαζί με άλλες αριστερές δυνάμεις. Παραμείναμε στο συνασπισμό. Ο συνασπισμός μετεξελίχθηκε μετά σε ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ γιατί συνενώθηκε και με άλλες μικρότερες δυνάμεις της αριστεράς, ο συνασπισμός και διαμόρφωση το ΣΥΡΙΖΑ, συνασπισμός της ριζοσπαστικής τότε αριστεράς. Εκεί εντάχθηκα κι εγώ, ήμουνα ηγετικός στέλεχος, μέλος της πολιτικής του γραμματείας, υπεύθυνος του γραφείου τύπου, του συνασπισμού τότε, από το οποίο, ας το πούμε έτσι, καθαιρέθηκα από τη Μαρία τη Δαμανάκη, διότι δεν ήταν συμβατή η δικιά μου τοποθέτηση και η δικιά μου παρουσία και ο ρόλος που έπαιζα στο γραφείο τύπου με την γενικότερη υποτίθεται φιλοσοφία του συνασπισμού. Αυτό βέβαια το κατέκρινα και το στυλίτευσα. Εγώ παρέμεινα, συνέχισα τον αγώνα μέσα από τις γραμμές του συνασπισμού ως μέλος της πολιτικής γραμματείας. Συνεχίστηκε το εγχείρημα, μετεξελίχθηκε όπως σας είπα σε ΣΥΡΙΖΑ. Η Μαρία Ιδαμανάκη έφυγε από την ηγεσία μετά την έξοδό μας από τη Βουλή τότε. Ήρθε στην ηγεσία. Πήρε το έπαθλο. Ναι, ναι. Στην Ευρώπη. Πήρε μεταγράφη στο ΠΑΣΟΚ, πήρε ηγετικές θέσεις εκεί, έγινε επίτροπος κτλ. Μια πορεία εντελώς ασύμβατη με τα ιδανικά που είχαμε και το όραμα για την Ελλάδα και την προσπάθεια που ήταν προφανής που κάναμε. Και το όραμα του Πολυτεχνείου κιόλας, το οποίο αξιοποίησε στο έπακρο ίδια. Λοιπόν, εκεί με τον έφυγε η Δαμανάκη, ήρθε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του
συνασπισμού και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από δυσκολίες που είχαμε, ο Κωνσταντόπουλος έφυγε και ακολούθησε ο Αλέκος ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος έμεινε ένα μικρό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος, επικαλέστηκε λόγους υγείας, έφυγε, παραιτήθηκε και δυστυχώς έδωσε το δαχτυλίδι ο Άλεξ Πτωτιστής για τη διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ, πρότεινε δηλαδή τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έκανε μεγάλο λάθος τότε. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη δικιά μου με τον Αλαβάνο. Πρώτον, γιατί παραιτείται τόσο γρήγορα, ενώ δεν υπήρχε λόγος. Και δεύτερον, και το κυριότερο, γιατί προτείνει και δίνει δαχτυλίδι ως απερχόμενος πρόεδρος σε έναν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για να τον διαδεχθεί και δεν αφήνει το πεδίο ανοιχτό να κρυθεί η Προεδρία μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονταν στο καταστατικό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον Τσίπρα στην ανάδειξή του και βεβαίως κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από τότε σκεφτόντουσαν πως σιγά σιγά θα μεταλλάξουν το σχήμα και θα το κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησε. Ανέλαβε λοιπόν ο Αλέξης ο Τσίπρας, εμείς διαμορφώσαμε τότε μέσα στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε κάνει και πιο πριν, ένα αριστερό ρεύμα, το οποίο είχε ως κύρια αποστολή και κύρια κατεύθυνση να προασπίσει τις προγραμματικές αξίες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπαμε την διολίσθηση που άρχισε να εμφανίζεται. Έδωσαμε μια σκληρή μάχη στο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Βοηθήσαμε πάρα πολύ να γίνει από μια μικρή πολιτική δύναμη, να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση καταρχάς και μετά σε κυβέρνηση. Τότε λέω χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι οποίοι παραμείναν στο ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθούν τη μνημονιακή πλέον πολιτική, είχαμε καταπολεμήσει την προσπάθεια που έκανα εγώ στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ όταν υπήρχε μια φάση ανόδου να θέσουμε θέμα κυβέρνησης, διακυβέρνησης της χώρας, συμμετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Και με κατήγγειλαν τότε ως κυβερνητισμό, ότι κάνω κυβερνητισμό. Και τους είπα βέβαια ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι κόμμα διαμαρτυρίας, βλέσχη διαμαρτυρίας, αν δεν έχει και στόχο να κυβερνήσει τη χώρα. Και αυτό είναι ο βασικός στόχος πολιτικού κόμματος. Τα άλλα είναι λέσχες συζητήσεων. Λοιπόν, τότε με μεγάλη δυσκολία πέρασε αυτή η άποψη να βάλουμε στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας και βεβαίως αυτοί που με καταγγέλνανε μείνανε στις καρέκλες παρότι εμένα με κατηγορούσαν για κυβερνητισμό. Και τους έλεγα εκ των υστέρων ότι κοιτάξτε, εγώ πάλευα να πάμε στην κυβέρνηση για να επιτελέσουμε ένα έργο για τη χώρα. Όχι για να στρογγυλοκαθίσουμε στις καρέκλες πάση θυσία και με κάθε τίμημα. Λοιπόν, έγινε αυτή η προσπάθεια με το ΣΥΡΙΖΑ. Φτάσαμε στην αντιπολίτευση, αξιωματική στην αρχή και μετά κυβέρνηση. Εκεί στην κυβέρνηση βεβαίως αποκορυφώθηκε η προσπάθεια να αλλάξει προσανατολισμό ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκαταλείψει σταδιακά τις βασικές προγραμματικές του θέσεις και κυρίως τη θέση ότι εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με τα μνημόνια, θέλουμε να τα καταργήσουμε και φυσικά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπογράψουμε και τρίτο μνημόνιο. Αυτή ήταν η βασική θέση με την οποία ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Αλλά λόγια τελικά. Λόγια ήταν. Αυτά δυστυχώς ήταν λόγια και απεδείχθη και άρχισε να αποδεικνύεται μάλλον από την πρώτη στιγμή όταν ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο οποίος προσπαθεί να εμφανίσει ένα άλλο πρόσωπο από ό,τι ήταν, από ό,τι είναι και ήταν και αποδεικνύουν τα έργα του, με τη βοήθεια βεβαίως της μηδιοκρατίας και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο,
διότι ο κύριος Βαρουφάκης παίζει έναν βαθύτερο οργανικό ρόλο στην προώθηση των επιλογών της παγκοσμιοποίησης και του λεγόμενου ψευτοευρωπαϊσμού γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτη πράξη του, μόλις ανέλαβε την κυβέρνηση, το πρώτο που έγινε όργανο οικονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το άτυπο αυτό που όργανο που προείδρευε ο Σόιμπλε, ο Γιάννης ο Βαρουφάκης σε 5 μέρες, μια εβδομάδα από τότε που είχαν πάρει η κυβέρνηση, υπογράφει ένα κείμενο, μια συμφωνία για την επέκταση της δανειακής σύμβασης του Δευτέρου Μνημονίου τώρα στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Υιοθέτησε και συμφώνησε να εφαρμόσουμε πλήρως το email Χαρδούβελη, δηλαδή τους όρους του Δευτέρου Μνημονίου που δεν είχε δεχτεί, που δεν είχε προλάβει να εφαρμόσει η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, μαζί με πρόσθετους όρους. Τετράμινη επέκταση δανειακής σύμβασης, χωρίς μάλιστα να υπάρχει και δέσμευση για δάνεια. Αφού έπαιξε θέατρο, λέγοντας ότι έκανε πόλεμο μέσα εκεί, βεβαίως, ηχογραφούσε τους Γερμανούς και λοιπά, τους ηχογραφούσε, παρετήθηκε, αφού είχε υπογράψει όμως. Ναι, βεβαίως, παρετήθηκε αργότερα όταν, θα το πω για να κάνω μια μεγάλη παρένθεση ίσως, αλλά είναι χρήσιμη για το πώς διαστρεβλώνονται τα πράγματα. Υπέγραψε λοιπόν αυτή τη συμφωνία ο Βαρουφάκης, που στην ουσία αναγνώριζε τα 2 προηγούμενα μνημόνια, θα τα εφάρμοζε μάλιστα στα σημεία τα οποία δεν είχαν εφαρμοστεί και ανέλαβε και νέες δεσμεύσεις με την επέκταση αυτής της δανειακής σύμβασης. Εκεί έγινε σάλος το ΣΥΡΙΖΑ, μόλις ήρθε και μάθαμε την συμφωνία. Οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες, με δημόσιες αντιδράσεις, όχι εσωκομματικές. Τα γραμμένα αυτά στον τύπο, όσο και αν προσπαθούσαν να τα κρύψουν, δεν μπορούσαν. Ήταν δηλώσεις δικές μου, δηλώσεις άλλων στελεχών, ότι εδώ αλλοιώνεται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Αυτή η συμφωνία έπρεπε όμως να πάει στη Βουλή και να ακυρωθεί στη Βουλή η δανειακή σύμβαση, για να δεσμεύει τη χώρα. Αλλιώς δεν μπορούσε να τη δεσμεύσει τη χώρα. Τότε είπα του Τσίπρα ότι αν την πάτε στη Βουλή αυτή τη συμφωνία ή ακύρωση, η κυβέρνηση θα πέσει. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Δηλαδή, το αριστερό ρεύμα τότε που ήμασταν, που είχαμε διαμορφώσει, που σας είπα προηγουμένως, δεν θα ψηφίσει με τους βουλευτές που είχαμε τότε την νέα συμφωνία. Ήμασταν αρκετοί. Και η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί. 15 ημερών κυβέρνηση θα φύγει. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί με αυτή τη συμφωνία ανοίγεται ένα δρόμο ο οποίος είναι καταστροφικός για τη χώρα. Το ξέρω ο Τσίπρας βέβαια ότι αυτό που του έλεγα δεν ήταν μπλόφα ή λόγια, γιατί με ήξερε και αυτός καλά, ήξερε βέβαια και τι γινόταν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε και τι η εξουσία έχει πάνω. Ήξερε. Επομένως δεν είχε αφιβολία για το ότι θα το κάναμε και εκεί κάναμε ένα μεγάλο πραξικόπημα, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος γενικά, διότι το θάψανε εντέχνως, δεν του δώσαν τη διάσταση που είχε πραγματικά. Ποιο ήταν το πραξικόπημα? Για να αποφύγουν να βάλουν την συμφωνία αυτή να ακυρωθεί στη Βουλή, επέκταση δανειακής σύμβασης, πιάσαν τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Τσίπρας και ο Βαρουφάκης, όλο το βράδυ τον είχαν κλεισμένο και κλειδωμένο, τον εκβιάζανε αγρίως, διότι γιατί του ζητούσαν τι? Του ζητούσαν να υπογράψει μια δήλωση που ερμήνευε ας πούμε τον νόμο ως πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου, κατεξοχήν αρμόδιος, ότι μπορούσε να δεσμευτεί η χώρα για
τη συμφωνία αυτή έγκυρα νομικά, απλώς και μόνο με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Όταν τ' άκουσε βέβαια, του το ζητήσανε να το κάνει, βγήκε έξω από τα ρούχα του, έλεγε ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου ότι δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι απολύτως παράνομο, παράβαση καθήκοντος, εγώ δεν μπαίνω φυλακή. Αλλά φαίνεται ότι είχε κάποιες αδυναμίες και κάποια κουμπιά, τα οποία συνήθως χρησιμοποιεί η εξουσία για να πιέζει και να εκβιάζει τους ανθρώπους. Και έτσι το πρωί τον βγάλανε φιλοφτερό τον πρόεδρο και υπέγραψε αυτή τη δήλωση. Και έτσι αποφύγανε να πάνε στη Βουλή για να ακυρωθεί και να πέσει η κυβέρνηση. Κάτω από το πέπλο σιωπής βεβαίως και των άλλων κομμάτων. Διότι αυτοί τώρα μεταξύ τους όταν τσακώνονται για τις καρέκλες, φωνές για διάφορα δευτερεύοντα θέματα. Όλο αυτό το μεγάλο θέμα που το ξέρανε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάρ, το κατάπιανε. Λοιπόν, πέρασε έτσι δυσκολίες η χώρα το τετράμινο. Δεν είχαμε δάνεια, ξύναμε τον πάτο του δημοσίου για να πληρώνουμε τις δόσεις των δανείων και βέβαια έληξε το τετράμινο της παράτασης, όπου ήταν αναμενόμενο, το ξέραμε όλοι, ότι μετά το τετράμινο αυτό της παράτασης, αν δεν υπέγραφε μνημόνιο η Ελλάδα, ώστε να ξαναμπεί σε πρόγραμμα, θα διακόπτεται η χρηματοδότηση των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το λεγόμενο σύστημα ΕΛΑ, και επομένως θα είχε τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας η χώρα, γιατί δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει πια και τις δόσεις της. Ήταν η τελευταία δόση που μπορούσαμε να δώσουμε ξύνοντας τον πάτο του δημοσίου. Έπρεπε να ανανεωθούν τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που χρειαζόταν υπογραφή του μνημονίου για να γίνει. Εδώ τώρα. Χρειάζεται ρευστό. Ναι. Το ρευστό το εξασφαλίσεις με την υπογραφή της σύμφασης με τη Ρωσία. Ακριβώς. Γιατί την πέταξαν? Όταν πήγες εσύ να υπογράψεις τη Ρωσία, δεν ήξερε ο Τσίπρας ότι θα πας να υπογράψεις? Ωραία, εκ των υστέρων γιατί σου είπε όχι? Δεν είπε όχι. Εκεί... Εδώ θέλω εγώ, γιατί υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο. Εκεί, λοιπόν... Υπάρχουν και ερωτήματα. Να μας πεις αυτό λίγο και μετά έχουμε ερωτήματα. Θα παρατείνουμε το χρόνο. Μόνο ερωτήματα. Υπάρχει και ένα πνεύμα πολύ οξυμένο. Ωραία, ωραία. Θα το δούμε το κάποια πνεύμα. Κάποια στιγμή πρέπει να τον στριμώξουμε τον κύριο Υπουργό. Θα τον στριμώξουμε. Μας γράφουν κιόλας εδώ ότι δεν θέλουμε να ακούσουμε προεκλογικό λόγο, θέλουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουμε. Θα λάβουν, γιατί ο Υπουργός... Δεν είναι προεκλογικός. Ο Υπουργός δεν ενδιαφέρεται για αυτό. Ναι, αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι όταν έχουν τον εκνευρισμό που έχουν και τη φόρτιση που έχουν, θέλουν απαντήσεις σε αυτά που θέλουν. Θα τα πληρώσετε εσείς σήμερα. Θα τα πληρώσετε εσείς γιατί σας βρήκαμε. Δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν άλλον, αλλά θα τα πληρώσετε για όλους όμως. Λοιπόν, να μας πει λίγο για αυτό, για τη σύμφαση. Γιατί αυτή είναι προδοσία. Η σύμβαση θα φύγει αυτό. Το λιγότερο. Δεν είναι το λιγότερο. Διότι εκεί που λένε έχουμε πρόβλημα ρευστότητος, πρέπει να υπογράψουμε μνημόνιο. Έρχεται και υπογράφει με τους Ρώσους σύμβαση, οπότε θα εισέρει άφθονο χρήμα. Θέλουμε να πάμε λίγο πιο πίσω από τις συμβάσεις. Πίσω, γιατί? Γιατί, όπως είπε και ο Τσόρτσιλ, ότι όποιος θέλει να μάθει το μέλλον πρέπει να διαβάσει το παρελθόν και να μελετήσει το παρελθόν. Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ όλοι μας, εκφράζω όλο το πνεύμα το γενικό, έχουμε προβλήματα και με το παρελθόν. Διότι, όπως είπατε πριν, όλες οι ιδεολογίες έχουν μεταλλαχθεί πια. Και η αριστερά και η δεξιά και όλες οι φιλοσοφίες έχουν υποστεί μεγάλη μετάλλαξη. Γιατί οι ιδεολογίες είναι κάτι ρευστό και με την πάροδο του χρόνου προσαρμόζονται και στην αγανάκτηση των ανθρώπων και στις προσθήκες που γίνονται με τη ζωή μας. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η Ρωσία και η αριστερά έχει πολλά πρόσωπα ιστορικά. Με τα ιστορικά πρόσωπα που έχει, οι επιπτώσεις, η συνεργασία μάλλον, με τη Ρωσία δεν ήταν πάντοτε καλή.
Στην περίοδο της Σοβιετικής Ενώσεως, η Εκκλησία, επειδή οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν, εμάς που μας ακούνε, είναι άνθρωποι που τους καίει η Εκκλησία, που τους καίει η Ορθοδοξία και τους καίει και η επαφή της Ορθοδοξίας με την προσωπική του ζωή. Οι άνθρωποι λοιπόν σαν και εμάς, οι άνθρωποι οι πιστοί, στην περίοδο της, οι αντίστοιχοι που ζούσαν στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, έζησαν μαρτύρια που ήταν... Δεν μπορεί να βρει κανείς άκρη να αρχίσει να τα καταγράφει. Τα ξέρετε και τα γκουλάγκ. Βέβαια, η δική μας η γενιά δεν έχει αναμνήσεις ούτε από τον εμφύλιο πόλεμο, το λεγόμενο εμφύλιο που ουσιαστικά δεν ήταν εμφύλιος, ήταν μια προσπάθεια της αριστεράς να προσαρμόσει την Ελλάδα στο ανατολικό μπλοκ. Τελικά η Ελλάδα με τη σύνοδο της Γιάλτας δόθηκε στο δυτικό μπλοκ, για λόγους που ξέρει η παγκόσμια πολιτική και που μοιράζει τον κόσμο. Και από την αριστερά έγιναν όχι απλώς εγκλήματα. Εγώ προσωπικά άκουσα ανθρώπους που όταν ο Φλωράκης έγινε βουλευτής, είπαν ότι ήθελαν να αλλάξουν υπηκότητα, να μην είναι Έλληνες πια, ή κάπως να βρουν έναν τρόπο να τον δολοφονήσουν. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει τις οικογένειές τους στο Φλωράκη. Και όταν άκουσαν για κηδείες, για τον Αηλιά και για τη Μετάνοια και την... ούτε ήθελαν να τα ακούσουν. Ούτε και θέλουν να τα ακούσουν. Το κακός. Δεν μπορώ να το πω από πούλη σε άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει 3 αδέρφια και τον πατέρα του από το Φλωράκι προσωπικά. Υπάρχει και ούτε ολιστής, μπορώ να το πω στον ονό μου, διότι προέρχομαι από τέτοια οικογένεια. Ούτε μπορώ να το πω στον ονό μου, ο Θεός να τον αναπαύσει, που δεν μπορώ να το πω ούτως ή άλλως δηλαδή, ότι ο Φλωράκης ήταν καλός άνθρωπος που είχε προσωπική βεντέτα και σκότωσε τη γυναίκα που αγαπούσε και δεν παντρεύτηκε ποτέ ο νονός μου, γιατί πήγε στο χωριό του και την κάναν κομματάκια. Οι άνθρωποι του Φλωράκη με εντολή του Φλωράκη. Αυτά δεν είναι ιστορίες που τις διαβάζεις στα παραμύθια, είναι πράγματα που μεγάλωσα με αυτά και τα ζήσα και τα ξέρω. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους τώρα ότι ξέρεις ξαφνικά, η Ρωσία εκείνη έγινε καλή Ρωσία. Έγινε καλή Ρωσία γιατί? Γιατί τώρα λέει ότι η Ορθοδοξία ανθεί στη Ρωσία. Πώς ανθεί η Ορθοδοξία στη Ρωσία? Και αυτό είναι μια ερώτηση που σας κάνουν και εσάς προσωπικά. Όταν λέτε ότι θέλετε αλλαγή στην ηγεσία της Εκκλησίας, τι αλλαγή θέλετε? Θέλετε αλλαγή, δηλαδή μια ηγεσία η οποία θα είναι υποταγμένη στο ΚΚΚ, στο καινούριο είδος της κυβερνήσεως, ή θέλετε χωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας? Ρωτάνε οι άνθρωποι. Επίσης, ρωτούν οι άνθρωποι... Πώς θα χωριστεί... Να τα μαζέψω όλα τα ερωτήματα και θα μας τα απαντήσει όλα μαζί. Όχι, ένα, γιατί έτσι θα χαθούνε. Α, εντάξει. Λοιπόν, για το ηγεσία, αυτό, όταν υπάρχει... λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η ηγεσία της Εκκλησίας, το προσανατολισμό της, τι εννοώ και τι είναι σαφές δηλαδή και άμεσα κατανοητό? Πρέπει να πάψει να είναι θέρα 50 ενός καθεστώτος, το οποίο στρέφεται εναντίον και των εθνικών μας συμφερόντων και του λαού. Μάλιστα. Σήμερα η χώρα μας δεν είναι μια ελεύθερη ανεξάρτητη χώρα. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια απικία. Απικία των δυτικών κέντρων. Ακριβώς. Αυτό τον απικιακό υπεριαλισμό δεν είναι δυνατόν να τον ανέχεται ή και να τον στηρίζει η ηγεσία της Εκκλησίας. Πρέπει να υποστηρίζει μια ελεύθερη Ελλάδα, ανεξάρτητη Ελλάδα, η οποία θα υποστηρίζει το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική, και θα ακολουθεί μια πορεία η οποία είναι συμβατή με οράματα και αξίες που μάλιστα είναι διαχρονικές. Ναι. Και αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα ερώτημα. Αυτό δεν γιατί θέλω, η Ελλάδα δεν να θέλω είναι εγώ έτσι να γίνει η θεραπενίδα κανενός κόμματος. Και αν... να είναι ανεξάρτητη η Εκκλησία. Να παίζει έναν ρόλο πνευματικό, αλλά και πολιτικό, αλλά εθνικό πολιτικό ρόλο. Όχι κομματικό. Όχι ούτε της αριστεράς, ούτε της δεξιάς,
ούτε του κέντρου, ούτε της κεντροαριστεράς. Τέτοιο ρόλο έχει παίξει η Εκκλησία έχει μέχρι τώρα. Έχει παίξει κατά καιρούς. Έχει δίκιο ο Υπουργός ως προς τούτο. Με ποιο τρόπο... Ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον από της εποχής του Τρούμαν, το Πατριαρχείο είναι παράρτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνοι, το Πατριαρχείο δηλαδή είναι... το Πατριαρχείο καθοδηγείται από τη ΣΥΠΑ και η CIA παίζει άμεσο ρόλο στο ποιος θα εκλεγεί Πατριάρχης και στο πού θα στραφεί. Αυτό πρέπει να αλλάξει και έπρεπε να είναι απέτηση κλήρου και λαού, όχι των πολιτικών. Παπούλη, έπρεπε όλοι οι ιεράρχες, όλα τα πατριαρχεία να πούν τέλος. Το πατριαρχείο όμως... ούτε Αμερική ούτε Ρωσία. Ναι, εμείς θέλουμε την Ορθοδοξία. Το πατριαρχείο σωστά έχει δώσει και με τους Τούρκους και κάτω από την οικική κατοχή, έχει δώσει παράδειγμα ελληνισμού. Μα δεν διαγράφονται την δώσει ιστορία. Παραδείγματα ηρωισμού και μαρτύρων. Λέμε το τώρα. Το τώρα λέμε. Το τώρα αυτό πρέπει ακριβώς, να αλλάξει. Αυτό ακριβώς έτσι θέλουμε να συνδέσουμε. Σε αυτό να έχουμε απόλυτη ταύτιση. Πρέπει να παρακολουθήσει τα καλύτερα παραδείγματα έτσι πατριαρχών. Έχει λαμπρά παραδείγματα έτσι και αυτά πρέπει να ακολουθηθούν στο σήμερα και για το αύριο. Έτσι. Γιατί εκείνοι οι πατριάρχες, εκείνοι οι κληρικοί όλοι οι οποίοι μαρτύρησαν είχαν εθνική συνείδηση. Βεβαίως. Η εθνική συνείδηση αυτή τη στιγμή υφίσταται πολεμική. Βεβαίως. Δεν υφίσταται. Βεβαίως. Και αυτό είναι ένα δικό μου ερώτημα. Η Ελλάδα από την απελευθέρωσή της έπρεπε να είναι ή αγγλόφιλη, ή γαλλόφιλη, ή ρωσόφιλη, ή κάτι. Γιατί να είναι κάτι φίλη κάποιου και να μην είναι ανεξάρτητο, ένα μικρό κράτος ανεξάρτητο με τη δική του πορεία, με τη δική του φιλοσοφία, με τη δική του πολιτική. Η Σουηδία δεν είναι μεγαλύτερο κράτος από εμάς. Γιατί η Σουηδία έχει τέτοια φήμη και έχει τέτοια ανεξαρτησία και υφίσταται. Και την έχουν αφήσει απ' έξω. Η πίστη είναι αυτή που τους καίει. Εάν η Ελλάδα ήταν άθεη, θα την είχαν βασιλοπούλα. Όχι, όλα τα κράτη. Παραπάνω, εφόσον η Ελλάδα η έχει πίστη την πίστη της, η πίστη της έπρεπε να την κάνει ισχυρότερη από τους αθέους. Έμα δεν έχουμε πολιτικούς. Γιατί εκείνοι τέτοιους που δεν έχουν τίποτα να πιστεύουν, έχουν καταφέρει και έχουν επιβληθεί στον κόσμο και έχουν βγάλει τέτοιο καλό όνομα στο παγκόσμιο. Βλέπετε... Γιατί εμείς με την πίστη μας, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Βλέπετε όμως ότι οι λεγόμενοι πιστοί και ευσεβείς υπεστήριξαν τόσα χρόνια πολιτικούς οι οποίοι πούλησαν τα πάντα. Και έρχεται σήμερα ένας αριστερός γεννημένος και σου λέει πρέπει να αλλάξει αυτό. Εγώ σε αυτό υποκλίνομαι. Πορεύεται και η Εκκλησία και προς τα έθνη. Αυτό θέλουνε. Ο θρησκευόμενος λαός δυστυχώς απέτυχε. Και συνεχίζουν θρησκευόμενοι να πολιτεύονται όταν αυτοί οι θρησκευόμενοι την προσπάθεια που έγινε από αυτό το χώρο εδώ την τίναξαν στον αέρα. Και σήμερα κάνουν σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν να παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ιστορία και δημιουργούν αυτή την παράταξη που πιστεύει στο Θεό. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Είναι αυτός είναι ο χριστιανισμός. Όχι, είναι διάσπαση λοιπόν, ανάλογη με τη διάσπαση της αριστεράς που είπε πριν ο κύριος έτσι, εγώ θέλω λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν γέννημα και θρέμα αριστερός και άθεος ίσως, σήμερα διαπιστώνει κάποια πράγματα που είναι κεφαλαιόδου σημασίας. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Και να φανεί η προδοσία, να φανεί το θέατρο που παίζει όλο το κοινοφούλιο, όλο, χωρίς εξαίρεση. Η Μασονία είχε βγάλει το 1902 εγκύκλιο και έλεγε ότι πρέπει στο εξής να μετρηθούμε. Κανείς να μην ψηφίσει τους βεβήλους, δηλαδή εμάς όλους, αλλά μόνο αδελφούς τέκτονας, όπου κι αν ανήκουν.
Η παράταξη που είχαμε δημιουργήσει έλεγε ότι για να γίνεις απλό μέλος πρέπει να αποκηρύξεις τη μασονία και κάθε μορφής αποκρυφισμού. Πράγμα το οποίο δεν υπογράφουν ούτε οι υποψήφοι αρχιερείς. Μάλιστα. Και βρεθήκανε τότε πάρα πολλοί και μας γυρίσανε την πλάτη. Τελικά λοιπόν υπάρχει μια παγκόσμια σκακέρα ακροδεξιών. Γιατί οι ακροδεξιοί που τα είχα διώκονται κλπ. Εχθές ήταν ο Μιχαλολιάκος, δούλευε στην μυστική υπηρεσία της Ελλάδος. Βέβαια. Έχουμε το μισθολογική του κατάσταση και όλοι αυτοί παρουσιάζονται σήμερα ότι διώκονται. Όλοι αυτοί είναι για να απελευθερώνουν τα συναισθήματα του ελληνικού λαού και να παίζουν το παιχνίδι. Ο κύριος Τσίπρας τι ήτανε? Ο πατέρας του ήταν το δεξί χέρι του Ιερονύμου του πρώτου. Είχε πάρει όλα τα κρατικά έργα και τελικά παρουσιάζεται σήμερα αυτός άθεος και αριστερός. Λοιπόν, αυτό το θέατρο θα συνεχίσουμε. Διότι επιμένω να μας πεις για τη σύμβαση που έγινε ενώπιον του Πούτιν και που σήκωσε στο ποτήρι και τι του είπες. Βεβαίως. Και γιατί απερίφθη αυτή η συμφωνία? Γιατί υπηρετεί την Αμερική ο Τσίπρας? Βεβαίως. Και όλοι τους, όλοι που παρουσιάζονται τώρα αριστεροί και από εδώ και από εκεί. Πρέπει αυτό να γίνει κήρυγμα, να το μάθει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, πες μας για τη σύμβαση, σε παρακαλώ. Ναι, εκεί το κρίσιμο σημείο όπου λοιπόν μας οδήγησαν να μπει το δίλημα στον ελληνικό λαό ότι ή θα πεινάσει και θα πεθάνει της πείνας, γιατί μας έχουν κόψει την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί δεν εγκρίνουμε μνημόνιο, ή αυτό θα γίνει ή θα πάτε να υπογράψετε το καινούριο μνημόνιο. Τέτοιος εκβιασμός δεν έχει ξαναγίνει σε καμία χώρα του πλανήτη, στη χειρότερη απικία. Λοιπόν, εγώ από εκείνη τη στιγμή που λέγανε δεν έχουμε άλλη λύση, πρέπει να πάμε να υπογράψουμε το μνημόνιο για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να επιβιώσει, λέγανε. Υποκριτικά βεβαίως, αλλά αυτό λέγανε. Εγώ τους είχα πει και από πιο παλιά, για ένα μεγάλο αγώνα, τους πω έχουμε λύση, έχουμε διέξοδο. Πρώτον, θα θέσουμε μπροστά μας μια νέα πορεία έξω από το ευρώ, ώστε να αποκτήσουμε δυνατότητα με το εθνικό μας νόμισμα να χρηματοδοτούμε την ελληνική οικονομία και να μην στραγγαλιστούμε. Έτσι. Και η διέξοδος αυτή ήταν βιώσιμη και μπορούσε να έχει προοπτική. Δεν ήταν ανέφελη, είχε δυσκολίες. Αλλά ένα εγχείρημα απελευθέρωσης της χώρας δεν γίνεται με ροδοπέταλα. Θα περάσουμε κάποιες δυσκολίες, αλλά θα μπούμε στο ξέφωτο. Και η Ελλάδα θα αλλάξει μοίρα και πορεία και μέλλον. Ένα είναι αυτό λοιπόν, να φύγουμε από το ευρώ. Το δεύτερο τους είπα ότι και σε διεθνές επίπεδο, επειδή βλέπω μια ανησυχία και μια τρομοκρατία να γίνεται πως εν πάση περιπτώσει θα απομονωθούμε, θα μας φάνε οι Τούρκοι, θα. Λοιπόν, τους λέω όχι, δεν θα απομονωθούμε καθόλου. Εγώ έχω ετοιμάσει, όπως ξέρετε, και έχω υπογράψει, όχι μόνος μου σαν άτομο, σαν κυβέρνηση, σαν χώρα, Ελλάδα, μια μεγάλη συμφωνία στην Αγία Πετρούπολη, που είχαμε πάει τότε αντιπροσωπεία, μαζί και ο Τσίπρας, μια μεγάλη συμφωνία με τη Ρωσία, για να περάσει από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία, ο μεγαλύτερος αγωγός της Ευρώπης, που θα ακύρωνε το Nord Stream 2, δεν θα γινόταν ο Nord Stream 2, δεν θέλαν οι Ρώσοι να περάσει όλα τα χαρτιά τους μέσα από τη Γερμανία στο φυσικό αέριο. Λοιπόν, αυτός ο αγωγός λεγόταν Nord Stream, ο γερμανικός, South Stream ο δικός μας, νότιος ευρωπαϊκός αγωγός, ο οποίος αγωγός αυτός μέσω της Μακεδονίας θα τροφοδοτούσε όλη την κεντρική Ευρώπη, όλη την Ευρώπη με φυσικό αέριο. Και η Ελλάδα θα γινόταν κόμβος, μεγάλος κόμβος, ενεργειακός. Θα είχαμε όφελος 300 εκατομμύρια από τα τέλη διέλευσης ετησίως.
ο αγωγός αυτός θα ήταν συνδιαχειριζόμενος και θα είχαμε συνειδιοκτησία 50-50 με τους Ρώσους, όταν οι Ρώσοι θα κάνανε την κατασκευή, 50-50. Αυτός ο ΤΑΠ που υπάρχει εδώ από τη Μακεδονία, ο αζέρικος αγωγός, αζέρικος εντός αγωγικών είναι, αμερικάνικος είναι, αυτός δεν δίνει ούτε ένα ευρώ τέλη διέλευσης. Δεν δίνουνε τίποτα. Και ταυτόχρονα... Προωθώτες, βέβαια. Έχουν υπογράψει μια απικιακή συμφωνία. Δεν δίνει ούτε ένα ευρώ τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα καμία διευκόλυνση σε φυσικό αέριο στην Ελλάδα και η έδρα του αγωγού δεν βρίσκεται στη χώρα μας, αλλά στην Ελβετία. Και επομένως δεν πληρώνει και φόρους καν για την Ελλάδα. Πρόκειται για, δηλαδή, όχι για συμφωνία, αλλά για παράδοση της χώρας και κάθε έννοιας κυριαρχικών και εθνικών και οικονομικών συμφερόντων. Λοιπόν, το αγωγός αυτός ήταν μια συμφωνία, είναι γραμμένη συμφωνία, δυστυχώς δεν την έχουν διαδώσει. Την έχω στην Ίσκρα, την ιστοσελίδα, ολόκληρη μόνιμα, τη συμφωνία μαζί με τον πρόλογο, μαζί με τη συμφωνία χρηματοδότησης που υπήρχε κλπ. Και την στρατηγική συμφωνία συνεργασίας που γράφει μέσα Ελλάδας-Ρωσίας. Όλα είναι γνωστά σε αυτούς που έχουν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά άγνωστα στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, σου λέω, έχουμε στο τραπέζι την έξοδο από το ευρώ και μια συμφωνία στρατηγικής τέτοια συνεργασίας με τη Ρωσία, η οποία είναι άνοιγμα πέραν από τη Δύση σε μια χώρα μεγάλη της λεγόμενης Ανατολής. Αυτό είναι ένα αντίβαρο απέναντι στη δυτική αποικιοκρατία. Μας δίνει ένα ανάγκη μια διέξοδο και κλείνει το μάτι ότι κοιτάξτε, αν την Ελλάδα δεν την προσέξετε, στοιχειοδός στα εθνικά της συμφέροντα, έχει και άλλη επιλογή να κάνει. Και εν πάση περιπτώσει αυτή η συμφωνία έκανε ένα δεσμό φιλίας και στρατηγικής συνεργασίας χρήσιμο για την ασφάλεια της Ελλάδας. Η Ρωσία, να ξέρετε, επειδή έχω πάει αρκετές φορές και έχω κάνει ουσιαστικές συζητήσεις για τη γεωστρατηγική της περιοχής και το μέλλον της χώρας μας, ήταν σαφής και μας έλεγε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Εμείς ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία επιλέγουμε την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμμαχο και η Ελλάδα έχει βασικότερο και κεντρικότερο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και δυνατότητες από την Τουρκία. Μην πιστεύετε αυτό το οποίο λένε για τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Εσείς έχετε νευραλική σημασία. Ελλάδα, η στερεά Ελλάδα, η Κύπρος και η Κρήτη αποτελούν το σημείο ελέγχου όλης της περιοχής Ανατολικής Μεσογείου αλλά και όλης της Μεσογείου. Εμείς επομένως επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα αυτή τη συνεργασία με εσάς. Αυτό δεν θέλω. Και ο αγωγός ανοίγει δρόμο για αυτή τη συνεργασία. Όταν μας έκαναν το τραπέζι εκεί και ήταν όλη η ηγεσία της Ρωσίας, της σημερινής Ρωσίας, Πούτιν, Λαυρόφ, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, ο Αλεξάνδερ Νόβακ, ο Ουσακόφ, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας του Πούτιν, σε ανώτερη θέση από τον Λαυρόφ, κεντρική χάραξη όλης της αμυντικής και πολιτικής ασφάλειας και άλλοι υπουργοί. Λοιπόν, μας έκαναν το τραπέζι μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σηκώσαν τα ποτήρια και λέγανε ένα λόγο, ας πούμε, ένα δευτερόλεπτα πρόποση. Ο Τσίπρας είπε κάτι κοινότυπο, ας πούμε. Ήρθε, μετά ήταν η δικιά μου σειρά. Λέω, εδώ σήμερα δεν υπογράφουμε μία απλώς ενεργειακή συμφωνία, ούτε μόνο μία μεγάλη οικονομική συμφωνία. Εδώ σήμερα υπογράφεται η κατάργηση της Γιάλτας και η σύνδεση των ψυχρών με τις θερμές θάλασσες. Και μείναν όλοι κάγκελο εκεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η αλήθεια. Το ξέρουν. Και αυτό ήταν και τα φόπλακα δική σου. Όχι.
Δεν ήταν τα φόπλακα, αν δεν είχαμε... Από τους Έλληνες, προδότες, όχι από τους Ρώσους. Όχι, ναι, όχι από τους Ρώσους, ναι, από τους Έλληνες. Προδότες εδώ στη χώρα μας. Βέβαια. Διότι είχε μεγάλη δυνατότητα η χώρα να ανοίξει έναν δρόμο τότε, ο οποίος θα διαμόρφωνε μια νέα γεωπολιτική και οικονομική κατάσταση στην περιοχή μας, στην Ευρώπη, θα έλεγα και στον κόσμο. Γιατί ακυρώθηκε. Ποιος την ακύρωσε, τότε, αυτό να μας πεις. Τότε ο Ερντογάν, ναι, που ήταν ηγέτης της Τουρκίας, δεν ήθελε τον αγωγό αυτόν. Ήταν προσανατολισμένος τότε στον ευρωατλαντικό δρόμο, από τον οποίο έφυγε μόλις εμείς εγκαταλείψαμε τη συμφωνία και έκανε τη στροφή ο Ερντογάν. Διότι όσο έβλεπε ότι η Ελλάδα πρωτοπορούσε σε έναν δρόμο διαμόρφωσης μιας νέας εικόνας στην περιοχή, ο Ερντογάν κοίταζε να είναι προσκολλημένος στα ατλαντικά και ευρωπαϊκά συστήματα. Όταν όμως φύγαμε, έκανε την τούμπα ο Ερντογάν, κατάλαβε ότι το κενό μπορούσε αυτός να το καλύψει και όχι η Ελλάδα, γιατί το κενό υπήρχε. Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο γέφυρας Ανατολής-Δύσης, ανεξάρτητο ρόλο που θα κινεί το κάθε φορά με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Θα διασφάλιζε και την ασφάλειά της και το οικονομικό της μέλλον. Ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, μόλις ποιος είναι αυτός? Αυτή την πρόταση τους έκανα τότε και βεβαίως θυμάστε το θόρυβο που είχε γίνει, την επίθεση που είχα δεχθεί, ότι θέλω να κάνω ρυφηφή στο νομισματοκοπείο. Ως συκοφαντία είχα βγάλει και ένα σατυρικό βιντεάκι, δεν ξέρω αν ήταν επιτυχές ή όχι, που ήμουν σε ένα ταξί, αν θυμάστε, και του λέω εγώ νομισματοκοπείο, έτσι, για να το ειρωνευτώ αυτή την προπαγάνδα, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω αν λειτουργήσε αντίθετα σε ένα μέρος του ελληνικού λαού, να νόμισε ότι επομένως εγώ επιμένω να πάω στο νομισματοκοπείο, μια γελοιότητα δηλαδή, γιατί το νομισματοκοπείο δεν είχε χρήματα τότε και ούτε μπορούσε το νομισματοκοπείο να κόψει μέσα σε μνημονιακή, ας πούμε, κατοχή της χώρας, να κόψει νόμισμα. Αυτό, και μάλιστα τους έκανα και μια ειδικότερη πρόταση, γιατί μου λέγανε και το μεσοδιάστημα του περάσματος από το ευρώ στη δραχμή, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και τους είπα εγώ τότε ότι έχουμε 22 δισεκατομμύρια ευρώ σε εκτυπωμένα νομίσματα, χαρτονομίσματα όλων των ειδών, τα οποία φυλάτονται στα υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι για, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κρίση ρευστότητας στη χώρα, να χρησιμοποιηθούν αυτά με την άδεια, όπως λέγανε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εγώ λέω να τα πάρουμε, όχι όλα, 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, για να κάνουμε τη γέφυρα εδώ της μεσοπεριόδου από το ευρώ στη δραχμή. Και τότε φωνάζανε για κλοπή θα κάναμε και τα λοιπά. Λέω δάνειο θα πάρουμε με το ευρωπαϊκό επιτόκιο για να σώσουμε τη χώρα, για να μπορέσει να μην μπούμε στον εκβιασμό αυτόν. Λοιπόν, υπήρχε σχέδιο, δηλαδή, που δεν είχαν κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Ανυπάλληλοι. Λοιπόν, υπάλληλοι. Ναι, ήταν εγκαταλελειμμένοι. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις? Λοιπόν, εγώ μαζί με άλλους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείψαμε. Εγώ είχα 5 υπουργεία. Υπερυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Βιομηχανίας. Κέρια οικονομικά υπουργεία. Τα εγκατέλειψα όταν πήγαμε να ψηφίσουμε, βάλαμε σε ψηφοφορία το τρίτο μνημόνιο. Τότε εγώ και 44 άλλοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοφανές στην ελληνική ιστορία, εγκαταλείποντας βουλευτικές θέσεις και υπουργεία, δεν ψηφίσαμε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το ψηφίσανε όλες οι άλλες παρατάξεις μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι, που ήταν τότε το Ποτάμι. Το πήρε το Ποτάμι βέβαια αυτόν. Και τώρα κάνει συνέντευξη. Τώρα πήρε συνέντευξη. Είναι κορδόνι πάνω αυτά. Μα είναι ένα αστείασος. Ένα αστείασος, μπράβο. Λοιπόν, όλοι αυτοί ψηφίσανε το μνημόνιο, παρόλο ότι έπρεπε να πέσει η κυβέρνηση όταν 44 βουλευτές τις έχανε και πήγαινε κάτω από το όριο και των 120 βουλευτών. Δεν μπορούσε να παραμείνει ούτε μια μέρα
στην κυβέρνηση. Όμως... Και όμως πήρε 240, τους περισσότερους που πήραν όλα τα μνημόνια, τα δύο προηγούμενα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο πήρε βουλευτές. 240 στη Βουλή. Και με ψηφισμένο το μνημόνιο πήγε ύστερα στις εκλογές. Βεβαίως όταν φύγαμε εμείς, εγκαταλείφθηκε. Το πρώτο πράγμα που εγκαταλείφθηκε, διότι δεν το ήθελε ούτε ο Τσίπρας, εξ ανάγκης το δέχθηκε, διότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά όσο ήμουν εγώ υπουργός και άνοιγα μια τόσο συμφέρουσα συμφωνία. Λοιπόν, μόλις έφυγα εγώ, πετάξανε στα σκουπίδια την συμφωνία με τη Ρωσία, εξαπατήσαν τη Ρωσία, αθέτησαν τις υπογραφές και αρχίσαμε ένα δρόμο πια ανοιχτής και επιθετικής αντιρώσικης πολιτικής από τότε. Και βεβαίως ψηφίσαν και το μνημόνιο με όλους τους όρους που λέμε. Και έτσι συνεχίστηκε απτόητη η γραμμή αυτή της υποδούλωσης της χώρας μέσα από τα μνημόνια. Τα μνημόνια δεν έχουν εγκαταλειφθεί, συνεχίζονται τώρα ακόμα, εδώ υπάρχουν. Η Ελλάδα θα φύγει από την επιτήρηση, μη σας κοροϊδεύουνε. Όταν, όπως λέει ρητά η συμφωνία, όταν αποπληρώσει το 75% του χρέους προς την Τρόικα, τότε θα σταματήσει η επιτήρηση. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Για να μιλήσω με θρησκευτικούς όρους, θα γίνει μάλλον του Αγίου ποτέ. Λοιπόν, για τη συμφωνία αυτή με τη Ρωσία, τι ανταλλάγματα ζήτησε η Ρωσία? Γιατί όλοι ζητάνε κάποιο αντάλλαγμα, δεν ζητούν? Το αντάλλαγμα είναι ότι θα είχαν μία οδό ασφαλή και με έγκυρη συμφωνία για να περνάει το φυσικό τους αέριο στην Ευρώπη. Το οποίο για τίποτα αυτούς, άλλο. Για μόνο αυτούς, αυτό. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό για αυτούς. Μα και να. Γιατί στο φυσικό αέριο στηρίζουν ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής τους πορείας από τα έσοδα του φυσικού αερίου. Και άλλωστε ο πόλεμος που βλέπουμε, ένας από τους λόγους που γίνεται τώρα, βασικότατος λόγος, είναι να σταματήσει η σχέση, η ενεργειακή σχέση της Ρωσίας με την Ευρώπη. Αυτό θέλουν να την κάνουν υπόδουλοι στον Αμερικανών πάλι. Την Ευρώπη. Δηλαδή έψαχναν ένα φιλικό περιβάλλον. Ναι, κοιτάξτε, αυτό η βασική διαδρομή του φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ευρώπη πέρναγε μέσα από την Ουκρανία. Ακόμα και τώρα ένα μεγάλο μέρος περνάει από την Ουκρανία. Λοιπόν, οι Ρώσοι θέλουν να αποφύγουν τον Ουκρανικό δρόμο γιατί τον θεωρούσαν ανασφαλή. Με κυβερνήσεις εκεί οι οποίες τους εκβιάζανε, κλέβαν το φυσικό αέριο κτλ. Λοιπόν, και ήθελαν να πάνε να κάνουν άλλες οδεύσεις για να φέρουν το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Λοιπόν, επελέγει τότε μαζί με το Nord Stream 1 που ήταν πιο μικρός αγωγός που παίρναγε από τη Γερμανία, να μην γίνει Nord Stream 2 στη Γερμανία, αλλά να γίνει ο South Stream εδώ κάτω από την Ελλάδα. Επομένως, είχαν βασικό συμφέρον να κάνουν αυτή τη συμφωνία και να είναι συμφέρουσα για μια δυτική χώρα όπως την Ελλάδα και να μην είναι απικιακή συμφωνία, διότι ήταν ο μόνος τρόπος για να γίνει και η συμφωνία. Δεν μπορούσαν να προσφέρουν ένα ΤΑΠ στην Ελλάδα, έπρεπε να δώσουν μια συμφωνία η οποία να υπηρετεί και τα δικά μας συμφέροντα, να μην είναι μονομερής. Υπουργέ μου. Και αυτό κάναμε εμείς τότε, που κάνουν όλες οι χώρες συμφέρουσες κτλ. Εγώ είχα πιέσεις από το Υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, από την κυρία Νούλαντ και οι δύο Χάζαροι στην Ουκρανία. Έχουν ασπαστεί οι Χάζαροι, γιατί είναι ο βασικός πυρήνας των Ουκρανών, τον Ιουδαϊσμό. Δεν είναι Εβραίοι, οι μόνοι που έχουν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό και έχουν όλες τις βασικές θέσεις. Κίζικερ, Μπερζίνσκι, Νούλαντ κτλ. Όλες τις βασικές θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και για τη χάραξη της διεθνούς πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα είναι όχι απλώς Χάζαροι, είναι η ειδική κατηγορία με τους Χάζαροι, οι Εσκενάζοι λεγόμενοι. Λοιπόν, αυτοί είχαν έρθει στο γραφείο μου και μου λέγανε ότι πουλάς την Ευρώπη στη Ρωσία με αυτή τη συμφωνία που κάνεις τον αγωγό. Όχι, λέω, δεν πουλάω καμία Ευρώπη, λέω. Αντίθετα, υπηρετώ την Ευρώπη και κυρίως υπηρετώ τα συμφέροντα της χώρας μας που είναι πτωχευμένη αυτή τη στιγμή και έχει ανάγκη από συμφωνίες τύπου αυτής που έχουμε υπογράψει και όχι από συμφωνίες σαν και αυτές που μας φέρατε εσείς του ΤΑΠ που δεν μας δίνουν ούτε ένα ευρώ. Αντίθετα, προκαλούν και ζημία στη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό κιόλας έγινε όλη αυτή η αντίδραση τότε
και την οποία δεν τη γνωρίζει ο ελληνικός λαός, δεν τα γνωρίζει αυτά. Γιατί, δεν επιτρέπουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούμε. Εδώ είναι ίσως από τις λίγες φορές που ακούγεται αυτό το ιστορικό. Και όποιος θέλει να το αμφισβητήσει, εγώ είμαι ανοιχτός να κάνουμε δημόσια συζήτηση, που την θέλω και την προκαλώ. Και λέω, ελάτε να συζητήσουμε μαζί τι έγινε το χρήσιμο αυτό 2015. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Τι κάνατε όλοι μαζί, ποιο είναι το μεγάλο έγκλημα για τη χώρα και γιατί είναι καταστροφικό και γιατί η χώρα θα μπορούσε να είναι βιώσιμη και να έχει καινούργια προοπτική αν έκανε άλλες επιλογές. Και το κεντρικό θέμα τώρα είναι μεγάλο, λαϊκό, μέτωπο, παντού. Όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικής πορείας και πολιτικών παρατάξεων, να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον και να κάνουμε ένα μέτωπο απελευθέρωσης της χώρας. Άρα δεν είστε εναντίον των, δεν είστε υπέρ των ανοιχτών συνόρων, γιατί και αυτό το ρωτάνε. Όχι. Αν είστε υπέρ των ανοιχτών συνόρων και τις θρησκευτικές σας πεπιθήσεις θέλουν να μάθουν. Ναι. Κοίταξε, λοιπόν. Οι θρησκευτικές πεπιθήσεις τώρα διαμορφώνονται. Λοιπόν. Ζητούν οι ακροατές να εντάξει, δεν θα κάνουμε δημόσια εξομολόγηση. Λοιπόν, είμαι υπέρ των ανοιχτών συνόρων. Αντίθετα, τα σύνορα κάθε χώρας και της Ελλάδας ιδιαίτερα, που έχει που δέχεται αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, πρέπει να φυλάσσονται και να φυλάσσονται ουσιαστικά και αυστηρά. Και τα στεριανά και τα θαλάσσια. Βεβαίως, τα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση και με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Αυτό πρέπει να κάνει η Ελλάδα και όχι να είναι ξέφραγο αμπέλι. Να πω κάτι να άλλο. Πάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δώστε και εδώ κάνουν μια συμφωνία, δεν ξέρω αν είδατε, δημοσιεύθηκε τώρα και για το καλοκαίρι που έρχεται, να δεχθούμε εδώ στην Ελλάδα 80.000 εργαζόμενους ξένους, Ασιάτες κατά κύριο λόγο, στον τουρισμό. Αυτό το κάνουν γιατί δεν υπάρχουν άνεργοι στη χώρα μας. Θέλουν όμως να θέλουν ξένους μετανάστες για να τους εκμεταλλευτούν άγρια με πολύ πιο φτηνά μεροκάματα ημερομίσθια από τους Έλληνες και με πολύ χειρότερες εργασιακές σχέσεις, προκειμένου να προσποριστούν κέρδη. Λοιπόν, γι' αυτό γίνεται και αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα. Θέλουν σε μεγάλο βαθμό εδώ οι ντόπιοι, και το ντόπιο κεφάλαιο, όχι όλοι ίσως, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του θέλει να έρχονται εδώ ελεύθερα και χωρίς κανέναν έλεγχο μετανάστες, προκειμένου να ρίχνει και να συγκρατεί τα επίπεδα των μισθών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μα ήδη ο τουρισμός έχει ένα 30% αύξηση για αυτό το καλοκαίρι. Έχουν εκδώσει μάλιστα και έγραφαν οι Times ότι έχουν εκδώσει προειδοποίηση στους Άγγλους που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα ότι θα τους κοστίσουν 30% περισσότερο οι διακοπές τους στην Ελλάδα και τους προτρέπουν να προτιμήσουν την Τουρκία και να προτιμήσουν και την Ισπανία. Ναι, αλλά τις πιο φθηνές περιοχές της Ισπανίας. Μέσω της συμπίεσης των εργατικών μισθών και των συνθηκών εργασίας, η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα, που είναι ακριβή, έχει ακρίβεια, με άλλους τρόπους, που ίσως δεν είναι της ώρας να πούμε και να αναπτύξουμε. Υπάρχουν τρόποι. Βεβαίως το πρόβλημα της ακρίβειας σήμερα είναι και γενικότερο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, είναι σε όλες τις χώρες. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχει παραγίνει. Να ρωτήσω κάτι. Εάν οι Ρώσοι ζητούσαν να τοποθετήσουν βάσεις, γιατί ήταν κακό να τοποθετήσουν βάσεις, δεν ζήτησαν τίποτα. Εγώ λέω να το ζητήσουμε εμείς να βάλουν βάσεις οι Ρώσοι, ώστε οι Αμερικανοί να ξέρουν ότι δεν έχουν το μονοπόλιο. Αυτό σε τι προσκρούει? Πού προσκρούει? Κοίταξε, το θέμα δεν είναι... Δική μου ερώτηση είναι αυτή. Ναι, να επιλέξουμε εμείς ποιος θα έχει βάση στη χώρα. Ποιος θα το επιλέξει? Όχι, λέω να επιλέξουμε ανάμεσα στις χώρες που επιθυμούν. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε ξένες βάσεις στην Ελλάδα, διότι οι ξένες βάσεις
επισύρουν και μία εξάρτηση. Ωραία. Γιατί και η Ρωσία θέλει να έχει το ρόλο της ενισχυμένο στην περιοχή και να χρησιμοποιεί τις βάσεις για αυτόν τον λόγο. Πολύ περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τις βάσεις, έχουν κατακλείσει την Ελλάδα με βάσεις, γιατί θέλουν να μας έχουν υπόδουλους. Και μάλιστα βάσεις χωρίς αντάλλαγμα. Και αντίθετα, το αντάλλαγμα είναι να τρώμε σφαλιάρες και κλωσίες από τους Αμερικάνους. Λοιπόν, δεν είναι θέμα να δώσουμε βάσεις στη Ρωσία. Δεν χρειάζεται να δώσουμε βάσεις στη Ρωσία. Και αντίθετα, εμείς πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε για να μην υπάρχουν ξένες βάσεις στην περιοχή. Ωραία, αλλά εφόσον υπάρχουν βάσεις, να υπάρχει και ένα αντίπαλο δέρας. Ναι, να φύγουν. Και ένα αντίπαλο δέος. Και πρέπει να τις διώξουμε. Ένα αντίπαλο δέος, ένας φόβος. Ναι. Να υπάρχει ο φόβος αυτός. Βεβαίως. Ότι ξέρεις, δεν είσαι εσύ μόνο. Ναι, βεβαίως. Τώρα λένε, είμαστε μικρή χώρα. Λένε στους βουλευτές και στους υπουργούς, μην μιλάτε, είμαστε μικρή χώρα. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε, γιατί είμαστε μικρή χώρα? Αυτό είναι το παραμύθι που σερβίρουν. Και μικρή κάτι χώρα, άλλο. Άρα υποταχμένοι, άρα κάντε ό,τι θέλουν και κάτι εδώ. Έτσι. Και κάτι άλλο, υπουργέ μου. Δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Θυμάσαι την επταετία πώς είχαμε κάποιες αντιρρήσεις. Φεύγοντας οι στρατιωτικοί, δεν άφησαν χρέος. Ναι. Πώς όποτε υπήρξε κοινοβουλευτισμός έμεινε όχι λίγο χρέος, χρεοκοπία. Τι έχουμε να πατήσουμε σε αυτά? Ναι. Εδώ τι είναι? Έγινε ο μια... κλέψας του κλέψα. Άρα έγινε λοιπόν μια λαιλασία λοιπόν από το 1974, και η οποία όσο παίρνει ο χρόνος γινόταν και χειρότερη. Και τώρα είναι τα κόμματα. Και υπερχρέωση της χώρας, η οποία υπερχρέωση δεν υποβοήθησε την ανάπτυξη και την παραγωγική ανάταξη της Ελλάδας. Δεν το υποβοήθησε αυτό. Δυστυχώς τα λεφτά αυτά κατά κύριο λόγο τρογόντουσαν και μοιράζονταν μέσα στις τσέπες από μια πλουτοκρατία εδώ στη χώρα και από μια πολιτική τάξη η οποία ήταν κλεπτοκρατική και παραμένει ακόμα πιο έντονα κλεπτοκρατική. Λοιπόν, αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα το οποίο έγινε στη μεταπολίτευση και το οποίο βεβαίως αξιοποίησαν οι ξένοι με το χειρότερο δυνατό τρόπο και λόγω της εξάρτησής μας για να μας έχουν μια χώρα υποκατοχή και υποεπίβλεψη και να κάνουν, να γίνεται ό,τι θέλουν αυτοί. Έτσι. Αυτό όλο το πλέγμα λοιπόν πρέπει να καταπολεμηθεί. Αυτό είναι το πρώτο και μεγάλο χρέος του ελληνικού λαού. Αλλιώς δεν θα έχουμε μέλλον. Δεν είναι σαφές αυτό. Δεν θα υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει αύριο. Το αύριο δεν θα είναι απελπιστικό για τη χώρα αυτή. Να ρωτήσω και μία τελευταία ερώτηση. Όχι, γιατί τελευταία θα έχω εγώ. Να πω και κάτι. Πρώτη τελευταία. Να πω και κάτι για τη Ρωσία και τον πόλεμο που γίνεται, γιατί και αυτό υπάρχει παρεξήγηση καμιά φορά. Λέει εμάς και εμένα προσωπικά, επειδή έχω σαφή θέση, όχι ήξεις αφήξεις, όπως κάνουν καραγκιοζηλίκια διάφοροι για να είναι και μέσα από εδώ και μέσα από εκεί και να μην... Έχω σαφή θέση υπέρ της Ρωσίας. Έτσι. Γιατί έχω θέση υπέρ της Ρωσίας? Γιατί είμαι φιλορώσος? Διότι θέλω την Ελλάδα να φύγει από το δυτικό μπλοκ και να υποταχθεί στο ανατολικό? Με κανένα τρόπο. Ούτε Ρώσοι ούτε Αμερικάνοι. Δεν θέλουμε καμία εξάρτηση στη χώρα. Θέλουμε μια χώρα ανεξάρτητη, η οποία όπου είναι το συμφέρον της εκεί θα πάει και τις προσεγγίσεις της. Λοιπόν, αλλά γιατί είμαστε με τη Ρωσία? Γιατί η Ρωσία αυτή τη στιγμή κάνει ένα πόλεμο ο οποίος αφορά όλους τους λαούς και όλα τα έθνη, πρώτα απ' όλα τα μικρότερα έθνη σε όλο τον κόσμο. Διότι αυτό το οποίο επιδιώκεται με αυτόν τον πόλεμο είναι να ελεγχθεί η Ρωσία, να χειραγωγηθεί η Ρωσία και να μπει κάτω από τη σφαίρα της ευρύτερης αμερικανοσαξονικής, αγγλοσαξονικής νεοαπικιοκρατίας. Νεοαπικιοκρατίας. Είμαστε η Δύση. Είναι η Δύση εναντίον της Ανατολής. Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό, γιατί ιστορικά ο όρος Δύση
είναι απαξιωτικός για τη Δύση. Όμως τώρα τον χρησιμοποιούν και χαίρονται που τον χρησιμοποιούν. Λένε είμαστε η Δύση. Θα δείσετε. Αυτό βέβαια, ξέρετε, αυτή η δήλωση είναι κάπως επικίνδυνη στις μέρες μας και ενδέχεται να έχουμε και προβλήματα με τα ελληνικά hoaxes. Και πάω στην ερώτηση, μου δώσατε την μπάσα για την ερώτηση. Οι Έλληνες πολιτικοί γιατί αντιμετωπίζουν τους πολίτες τους με αυτή την αλαζονία και με αυτή την απαξίωση, σαν να έχουν να κάνουν με λάχανα από κάτω αντί για ανθρώπους νοήμονες. Και από πού αντλούν αυτή την υπεροψία, τι νομίζουν ότι θα πετύχουν με αυτή την υπεροψία. Οι πολιτικοί ουσιαστικά είναι υπηρέτες των πολιτών τους. Από τους πολίτες τους πληρώνονται και καλοπληρώνονται. Είμαστε και καλοπληρωτές, δεν είμαστε ό,τι και ό,τι, αφεντικά. Λοιπόν, από πού και ως πού μας απαξιώνουν έτσι οι πολιτικοί. Και τα ελληνικά hoaxes, ξέρετε, ποιος τα έχει φέρει στην Ελλάδα, μπορείτε να μας πληροφορήσετε εσείς. Από πού μας ξεφυτρώσανε αυτά τα ελληνικά hoaxes εδώ και να μας πούνε ότι ό,τι λέμε είναι... Εδώ πέρα μας έκοψαν ομιλία δική μας, γιατί έκανε ερμηνεία στη λέξη πανδημία που δεν τους άρεσε. Δεν συμφωνούσαν με την ετυμολογία της λέξης πανδημία. Και μας κόψανε την ομιλία. Λοιπόν, από πού μας βρεθήκανε τώρα αυτοί και έχουν τέτοια άποψη για... Τέτοια εξουσία. Τέτοια εξουσία, ναι, συγγνώμη, τέτοια εξουσία, όχι άποψη. Την αλαζονία των πολιτικών, της κυρίας της πολιτικής τάξης στη χώρα μας, την αποκομίζουν από το ραγιαδισμό του Έλληνα πολίτη, από τον νέο ραγιαδισμό. Αν ξυπνήσουμε κι εμείς να το κάνουμε αλλαγαλία, τότε θα δείτε ότι μπορούν να κινηθούν τα πράγματα διαφορετικά. Δεύτερον, τώρα για τα ελληνικά hoaxes. Τι είναι τα ελληνικά hoaxes? Είναι το όργανο επιτήρησης λογοκρισίας και ελέγχου του Facebook, του παγκόσμιου Facebook. Το Facebook παγκόσμια έχει παραρτήματα σε κάθε χώρα, hoaxes, ελληνικά hoaxes, ιταλικά hoaxes και ούτω καθεξής, τα οποία ασκούν λογοκρισία και έλεγχο σε ό,τι δημοσιεύεται στο Facebook. Αν γράψετε κάτι υπέρ της Ρωσίας, το hoax το βγάζει ότι είναι fake news. Αν πείτε κάτι κατά της πανδημίας ή κατά των εμβολίων ή κριτική να κάνετε ή ερωτήματα να θέσετε και τα λοιπά, αμέσως επιπίπτουν τα hoaxes και βάζουν ποινές. 2 μήνες αποκλεισμό, 3 μήνες φόρου αποκλεισμό, διότι λέει fake news. Ό,τι δεν συμφέρει το Facebook, που είναι η παγκόσμια εξουσία, η big tech, πώς λέμε, οι παγκόσμιες εταιρείες που ελέγχουν η τεχνολογική κολοσσή, και η big farm είναι αυτοί που ελέγχουν τον κόσμο. Λοιπόν, ό,τι δεν τους συμφέρει είναι fake news. Και επομένως πρέπει να μην μεταδίδεται. Επομένως, ο έλεγχος επ' αυτών είναι αυστηρότατος. Εγώ έχω υποστεί συνεχώς αυτούς τους ελέγχους. Γράφεις και κάτι, μπαμ, το κεφάλι, κατευθείαν. Λοιπόν, ώστε σου κόβουν τη δυνατότητα να έχεις κοινό. Λοιπόν, γιατί το κοινό δεν έχει ξυπνήσει να πει «Όχι, κύριε, δεν θέλω τα Facebook και τα διάφορα τέτοια. Θα πάω στις ιστοσελίδες που μπορούν να δημοσιεύσεις αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα μια λογοκρισία. Εκεί θα τα βάζω και εκεί θα παρακολουθώ». Αλλά δυστυχώς είπαμε ότι έχουμε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, για τη Ρωσία τελειώνω με μια κουβέντα. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δίνει ένα πόλεμο για να μην ελεγχθεί. Διότι θα κάνανε γενοκτονία στους ρωσόφωνους της Ουκρανίας, θα τη βάζαν στο ΝΑΤΟ και πυράβλους στα σύνορα της Ρωσίας. Αν το δεχόταν αυτό η Ρωσία, έπρεπε το επόμενο βήμα να βάλει την Αμερικάνικη σημαία στο Κρεμλίνο. Αυτό δεν το δέχεται η Ρωσία. Έχει μια μεγάλη παράδοση, δεν δέχεται την αποεθνοποίησή της, δεν δέχεται την αποπολιτιστικοποίηση της ρώσικης παράδοσης. Θέλει αυτά τα πράγματα να τα κρατήσει ως δικιά της ιδιαιτερότητα και ταυτότητα, τα οποία να τα αναπτύσσει και να τα καλλιεργεί. Λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, αυτά πρέπει να καταργηθούν. Αποεθνοποίηση, τέρμα τα έθνη κράτη, τέρμα ιδιαίτερες πολιτιστικές και θρησκευτικές ταυτότητες.
μια εξουσία απόλυτη των κοσμοεταιριών. Σε όλο τον κόσμο, με εξαθλειωμένο κόσμο. Λοιπόν, αυτό αντιπαλεύει σήμερα εκ των πραγμάτων. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν ακριβώς, εκ των πραγμάτων η Ρωσία. Γιατί αν πέσει η Ρωσία, δεν πρόκειται καμία άλλη χώρα να αντισταθεί στην Αμερικανό-Αγγλική-Βρετανική επέλαση. Δεν μπορεί να αντισταθεί. Επομένως, αν νικήσει όμως η Ρωσία, θα αλλάξουν τα δεδομένα στον κόσμο και θα νικήσουν. Αυτό που έγινε πιστεύω, θα Ρωσίας και Κίνας στη συνάντηση που κάνανε είναι πολύ σημαντικό για τον πλανήτη. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε με κάτι που οι περισσότεροι δεν το ξέρετε, ότι ο υπουργός μας διώκεται στα ποινικά δικαστήρια επειδή εμποδίζει κατασχέσεις και πληστηριασμούς σπιτιών ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, και δικηγόροι που ζητούν να αναβληθούν οι δίκες είναι μέσα σε αυτά τα κόμματα που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Έχω 4 δίκες με το μισό ποινικό κώδικα για παρεμπόδιση πληστηριασμών. Αυτές ξεκινήσανε επί Τσίπρα, οι δίκες, από το περίφημο αυτό μετεφυλιακό τμήμα της Γενικής Ασφάλειας για την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άκουσον, δηλαδή η Γενική Ασφάλεια προασπίζει το κράτος και το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό έχει απευθύνει σε βάρος μου κατηγορίες και έχω μηνυτήριες δίκες, οι οποίες ξεκινάνε από το 17 και έχουν φτάσει τώρα 23 και συνεχώς αναβάλλονται. Γίνονται ημερομηνίες, πηγαίνω εγώ να δικαστώ και το δικαστήριο βρίσκει διάφορες αφορμές εσκεμένα να την αναβάλει τη δίκη, γιατί δεν τους συμφέρει τους ηθήνοντες ούτε να με καταδικάσουν, διότι θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά ούτε και να με αθεώσουν, διότι περιέχει πολιτικό μήνυμα. Και έτσι σου λέει, άστρο να αναβάλουμε την υπόθεση και να περάσει ο χρόνος να παραγραφεί. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί αδέκαστα. Ξέρετε, η δικαιοσύνη είναι χειραγωγημένη και κατευθυνόμενη. Εγώ στο δικαστήριο το καταγγέλλω κάθε φορά ότι είναι χειραγωγούμενα και ότι εκτελείται εντολές εδώ από την έδρα. Δεν λειτουργείτε ανεξάρτητα. Έχετε καταρρεύσει τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Εδώ δεν έπρεπε να είμαι εγώ στο εδόλιο, έπρεπε να ήταν άλλοι στο εδόλιο που έχουν κατακλέψει και χρεοκοπήσει και ξεπουλήσει τη χώρα. Εμένα έχετε, γιατί υπερασπίζομαι τους φτωχούς ανθρώπους να μην χάσουν το σπίτι τους άδικα. Και το δίνετε στα φαν με 10% το δάνειο, αλλά δεν το δίνετε στον δανειολήπτη, μήπως μπορέσει να εξοφλήσει, να ανακουφιστεί ο ίδιος η οικονομία. Αυτά είναι τα. Προχθές είχα πάλι δικαστήριο, παραμονή εθνικής εορτής, εν μέσω προεκλογικής περίοδου,